Και κάποιοι αλλά, μπορεί να το θεωρήσουν αλλά, έτσι. Αλλά πρέπει να πω και 2-3 πραγματάκια ακόμα. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΗ είναι η διοίκηση στην οποία τοποθέτησε η Νέα Δημοκρατία με τα 3 ή 4 της διάσπασης του ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστικά σωματεία. Εγώ στη συμφωνία άρα, που δεν υπογράφηκε τον κύριο Λαφαζάνη ήταν να χαιρετάει. Δεν έχουμε να κάνουμε την κυβέρνηση. Και δεν είδα. Είδατε κάποια συμφωνία που να έχει το όνομα του Λαφαζάνη από κάτω. Δεν είδατε, οπότε μην λέτε ψέματα. Πάμε παρακάτω. Τον είδα να χαιρετάει τους συνδικαλιστές, τον πρόεδρο. Τον είδατε να χαιρετάει τους συνδικαλιστές. Δεν είναι αυτό πολιτική επικρότηση. Σοβαρό επιχείρημα. Εγώ σας χαιρέτησα μπαίνοντας μέσα. Αυτό δεν σημαίνει συμφωνούμε σε κάτι. Ίσα-ίσα διαφωνούμε στα πάντα. Εσείς είστε πολιτικό πρόσωπο. Τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να ξέρουν πώς κινούνται στη δημόσια σφαίρα. Το δεύτερο είναι αυτό που είπες για την τυρόπιτα. Υπάρχει ένα τρίκ το οποίο γίνεται μονίμως, ότι προσπαθούμε να ταυτίσουμε τον ψιλικατζή με τον μεγαλοκαρχαρία, ούτως ώστε... Το αντίθετο έκανα. Άσε με να τελειώσω όμως, ούτως ώστε να φοβηθεί ο ψιλικατζής για να υπερασπιστεί τον μεγαλοκαρχαρία. Δεν είναι το θέμα να κυνηγήσει την τυρόπιτα, αλλά εγώ ξέρω ότι στη Μύκονο, ας πούμε, για να πάρω ένα παράδειγμα γιατί θέλω να το συνδέσω με κάτι άλλο, σε κάτι παραλίες, διάφοροι τύποι που είχαν φάει 250 εκατομμύρια από το χαράτσι της ΔΕΗ, που δεν ακούω μόνο για τους συνδικαλιστές, πήγαν εκεί και κάνανε το ακριβότερο πάρτι της χρονιάς πέρυσι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αφορολόγητα. Άρα να μην νομίζουμε όταν λέμε την φοροδιαφυγή, την διάχυτη, ότι εννοούμε την τυρόπιτα. Όλοι πρέπει να πληρώνουν φόρους. Αλλά το θέμα είναι διάφορα τέτοια μαγαζιά που όταν μπεις μέσα, πας και βλέπεις τα ίδια ως πελάτες, τα ίδια λαμόγια που δεν πληρώνουν ποτέ φόρους. Έχουν τα μαγαζιά, είναι και πελάτες αυτά τα μαγαζιά, δεν πληρώνουν ποτέ. Άρα γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω που έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Στούπας, δηλαδή στη δυνατότητα να αφαιρείται τελικά από το φόρο σου με κάποιον τρόπο το ζήτημα των αποδείξεων, θέλω να θυμίσω ότι αυτό υπήρχε και οι μνημονιακές κυβερνήσεις υπό την πίεση ή δεν ξέρω ή χωρίς δεν την πίεση. Δεν υπήρχε σε αυτή την έκταση. Έδινα κάποια έκπτωση, αλλά όχι σε αυτή την έκταση. Το απέσυρα. Δεν υπήρχε σε αυτή την έκταση που λέει ο κ. Στούπας. Όχι μόνο το απέσυρα, αλλά το γύρισαν και ανάποδα. Κύριε Κυρίτση, σας ανέφερα αριθμούς. Πόσο είναι το κίνητρο? Ξέρω πως θέλει να μιλήσει ο κ. Αλιμπράτης. Ελάτε, κύριε Κουτσομίτη. Δύο παρατηρήσεις μόνο. Εγώ δεν κατανοώ γιατί πρέπει να είναι μη επαγγελματίες αυτοί που θα κάνουν τους ελέγχους. Πέρα από το ηθικό ή μη ηθικό θέμα, εγώ θα το ξεπεράσω. Θα πω έχουμε ανάγκη, είναι εθνική ανάγκη, πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Γιατί πρέπει να είναι μη επαγγελματίες? Μπορεί υπάρχουν να υπάρχουν χιλιάδες. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και μισθολογικό. Απαγορεύεται. Και ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις εξουδετέρωσαν τις φορολογικές πρακτικές. Μα πρόκειται για μερική απασχόληση. Γιατί απολύθηκαν ένας? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κύριε Μάλη, χιλιάδες δικηγόροι οι οποίοι είναι άνεργοι. Ένας δικηγόρος, νέος δικηγόρος, δεν μπορεί να κάνει τον ελεγκτή part-time το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον ΟΣΑ ή με μια ξένη χώρα να μας στείλει 100 ειδικούς φορολογικούς ελεγκτές το καλοκαίρι να πάνε στα νησιά ως τουρίστες, οι οποίοι τώρα να μιλούν αγγλικά. Και πρέπει να είναι ερασιτέχνες. Δεν ξέρω τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό με ερασιτέχνες. Ωραία, αν το προσπεράσουμε αυτό το σημείο, κύριε Κουτσομίτη, εσείς βρίσκετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά κάτι τέτοιο? Θεωρώ, κοιτάξτε, ότι. Αν το προσπεράσουμε αυτό, είτε επαγγελματίες. Με κοριούς, με καταγραφές για να πιάσουν μερικές μικρές αποδείξεις, θεωρώ ότι θα είναι μη αποτελεσματικό. Μπορεί να έχει έναν έντονο συμβολισμό ότι